Μια δευτέρα απορία λέγει: είναι αμάρτημα να συμβαδίζουμε με τη μόδα? Μάλιστα. Αλλά πρέπει να μάθουμε τι είναι η μόδα. Φερρυππίν, αν πρέπει να συνοδεύσουμε ένα φίλο μας στην αγορά, ή αν πρέπει να συνοδεύσουμε ένα γαϊδουράκι, το πράγμα διαφέρει. Διότι ευχαρίστως θα βγαίναμε με το φίλο μας, αλλά όχι με ένα γαϊδουράκι ή με ένα άλλο ζώο ή με ένα κάρο, λέγοντας ότι πρέπει να συνοδεύουμε ένα κάρο. Λοιπόν παιδιά, να μάθουμε τι είναι η μόδα, για να δούμε αν πρέπει να την συνοδεύουμε ή όχι, να συμβαδίζουμε μαζί της ή όχι. Τι είναι η μόδα? Η λέξη δεν είναι βέβαια ελληνική, και άλλοτε σας έχω πει για τη μόδα σε μια παλιότερο καιρό, είχε πάλι τεθεί μια απορία. Η μόδα ως λέξης είναι ξένη. Είναι το mod ή το mode των Γάλλων, των Άγγλων. Μόντα, μόδα. Πέρασε και στη γλώσσα μας με τη λέξη την ίδια. Μόδα. Το ντε το κάναμε δέλτα. Ελληνικά πώς θα μπορούσαμε να πούμε τη λέξη μόδα? Ελληνικά λέγεται σειρμός. Σειρμός. Το σι με ύψιλον. Σειρμός. Ο σειρμός του σειρμού. Τι θα πει σειρμός, η μόδα? Θα πει η αντίληψη που έχει ένα κοινωνικό σύνολο για κάποια πράγματα μες στη ζωή ή για τη ζωή. Φερρυππίν, πώς αντιθούμε? Να αντιθούμε ομοιόμορφα. Δηλαδή εννοώ να είμεθα κάτω από τον ίδιο σειρμό, κάτω από την ίδια μόδα. Σήμερα δεν φοράνε φουστανέλες οι άνθρωποι, αλλά φοράνε αυτά τα οποία λέγονται, ξέρετε, οι άνδρες κυρίως, λέγονται φράγκικα ρούχα. Γι' αυτό ίσως τα δείτε καμιά φορά σε καμιά πίνδο, αν περνάτε από εκεί σε κανένα χωριό των ψηλών ωραίων, να γράφει απ' έξω ένα ραφτάδικο ότι ο ράφτης είναι ελληνοράπτης, δηλαδή φτιάχνει φουστανέλες. Όπως παλιότερα και στις πόλεις έγραφαν οι ραφτάδες, εν αντιθέσει με το ελληνοράπτης, φραγκοράπτης. Και μάλιστα οι ράπτε φραγκοράπτε λέγοντο, ίσως και μέχρι σήμερα ακόμα φραγκοράπτε. Τι θα πει? Αυτός που ράβει παντελόνια. Τώρα, υπήρξε η εποχή, ο σειρμός, η μόδα, που φορούσαν οι φουστανέλες οι άνδρες. Σήμερα δεν φοράμε πια φουστανέλες, αλλά φοράμε παντελόνια. Τι είναι λοιπόν η μόδα? Η μόδα είναι ένας τρόπος να ντυθούμε όλοι μας το ίδιο. Όλοι μας το ίδιο. Ο τρόπος που θα φάμε, ο τρόπος που θα χτίσουμε το σπίτι μας. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να χτίσουμε ένα σπίτι, μπορούμε αν θέλουμε, όπως και φουστανέλα μπορούμε να βάλουμε. Θυμάμαι κάποτε προπολεμικός κυκλοφορούσε κάποιος στον τόπο που έμενα, κυκλοφορούσε Μιχάλη τον έλεγαν, Μιχάλη, και φορούσε αρχαίο χιτώνα και ημάτιον από πάνω, φορούσε πέδιλα αρχαιοπρεπή και λοιπά, και το λέγανε ο Μιχάλης ο αρχαίος. Τον έλεγαν. Όλοι τον κοιτούσαν και ήταν, πώς να το πω, ήταν γελίος. Αυτός καμάρωνε να περπατάει έτσι. Καθόταν στο ζαχαροπλαστείο με την αρχαιοπρεπή του εκείνη στολή. Ήταν άλλο πράγμα, δηλαδή τον έπαιραν τα πιτσιρίκια από πίσω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε παιδιά ότι δεν μπορεί κανείς να είναι, προσέξτε, ντε μοντέ, δηλαδή έξω από τη μόδα, ότι πρέπει όλοι να ντυθούμε το ίδιο. Όλοι να φάμε το ίδιο. Όλοι να χτίσουμε το ίδιο σπίτι. Δηλαδή τι εννοώ? Ο ρυθμός. Δεν μπορείς να κάνεις Φερρυππίν το σπίτι σου Παρθενώνα. Έτσι. Αναμφισβήτητα. Δηλαδή, όπως είναι ο Παρθενώνας επάνω στην Ακρόπολη, θα χτίσουμε ένα σπίτι με τις βεράντες του, με τα δωμάτια του, όπως είναι η μόδα. Δηλαδή, ο τρόπος που όλοι έτσι χτίζουν. Τι είναι λοιπόν η μόδα? Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ντύνονται, ξαναλέγω, τρώνε, πίνουν, φτιάχνουν τα σπίτια τους κλπ. Είναι όμως και κάτι ακόμα η μόδα. Εδώ θέλω να προσέξετε. Η μόδα είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται.
σκεφτόμαστε. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Προσέξτε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε. Όχι πως ντυνόμαστε και πως τρώμε και πως πίνουμε, αλλά και πως σκεφτόμαστε. Σήμερα λοιπόν λέγουν οι άνθρωποι, όταν δουν μια ιδέα, μια αντίληψη διαφορετική, που ανήκει ίσως σε κάποια άλλη εποχή, λένε, μα αυτό είναι παλιό, είναι ντεμοντέ, είναι εκτός μόδας. Πρέπει να σκέπτεσαι όπως σκέπτονται σήμερα όλοι οι άνθρωποι, ώστε η μόδα δεν περιορίζεται μόνο σε κάποια εξωτερικά πράγματα, αλλά καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέπτονται. Αν θα έπρεπε να ρίξουμε το βάρος στο όλο θέμα, θα λέγαμε στο δεύτερο αυτό θα ρίχναμε το βάρος. Όχι στο πρώτο τόσο, στο δεύτερο. Διότι το να ντυθείς όπως δίνονται οι άνθρωποι της εποχής σου, αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Πώς δίνονται? Με σακάκι και παντελόνι ο άνδρας. Να πάρω την ανδρική στολή. Λοιπόν, θα ντυθείς έτσι. Πώς ντυρόντουσαν οι γυναίκες? Με φουστάνι που ήταν ποδήρες, ποδήρες χιτών έως τον αστράγαλο. Τώρα είναι πιο πάνω. Μπορεί να το βάλει λίγο πιο πάνω, αρκεί να είναι σεμνό. Ωραία. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Δεν θα σταθούμε έξω από την εποχή μας. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε, ποιο είναι, λέτε? Το πως η εποχή μας σκέφτεται. Και συνεπώς, αν αυτό αποτελεί ουσιώδες στοιχείων της μόδας, πρέπει να προσέξουμε αν πρέπει έτσι να σκεφτόμαστε ή όχι. Συμπέρασμα. Δεν θα βγω από την εποχή μου, θα είμαι στην εποχή μου μέσα. Πώς δίνεστε? Όπως δίνεστε. Έχουμε τίποτα να παρατηρήσουμε? Όχι. Είναι της μόδας το ντύσιμο αυτό. Μην κοιτάτε που παλιότερα τα ανδρικά κουστούμια μπορούσαν να βάζουν τη μια χρονιά 5 κουμπάκια εδώ στο μανίκι. Την άλλη χρονιά η μόδα έλεγε 3 κουμπάκια. Τη μια χρονιά η μόδα έλεγε το σακάκι θα είναι ο γιακάς έτσι κλειστός. Την άλλη χρονιά έλεγε το σακάκι του ανδρός, δεν λέω για τις γυναίκες, έπρεπε να έχει μεγάλα πέτα. Και ούτω καθεξής. Αυτά τώρα μικρολεπτομέρειες για να αλλάζουμε, να έχουμε δουλειά να βρίσκουμε. Ήτανε πέρσι, ξέρω εγώ, της μόδας αυτή η ποιότητα υφάσματος, τώρα φέτος είναι κάτι άλλο. Βλέπετε τώρα κάτι παντελόνια που φοράνε οι νέοι, γενικά οι άνδρες, που είναι γραμμένα όσο είναι από πάνω, από τη λεκάνη μέχρι κάτω, είναι το ίδιο μονοκόμματο. Δεν βρίσκεις πια τίποτα εκεί πέρα, ένα μονοκόμματο πράγμα είναι. Ύφασμα, ένα πράγμα παράξενο, δεν ξέρω τι ύφασμα είναι βέβαια, αυτό δεν πήγα από κοντά να το πιάσω, δεν ξέρω. Αλλά που είναι σαν τα παλιά τα λεγόμενα ντρίλινα. Ρωτήστε τη μάνα σας, ξέρει τι θα πει το ντρίλινο παντελόνι, τι είναι. Ή του ρετσίνα. Ρετσίνα ήταν ένα εργοστάσιο που έβγαζε κάτι παντελόνια που φορούσαν οι εργάτες. Του ρετσίνα. Και λέμε, παντελόνι λέγανε της ρετσίνας. Δεν είχαν μια σχέση με τη ρετσίνα το κρασί. Ήταν ο ρετσίνας που έβγαζε αυτά τα παντελόνια. Λοιπόν, αυτά είναι οι μικρολεπτομέρειες και δεν έχουν πάρα πολύ σημασία. Δεν έχουνε. Μόνο θα σας έλεγα, μην είσαστε κυνηγοί αυτής της μόδας. Δηλαδή, το να λέμε, είχαμε κουστούμι με 5 κουμπιά, τώρα να έχουμε με 3 κουμπιά. Όχι βρε παιδιά. Όχι βρε παιδιά. Θα ντυθούμε σε μια, θα λέγαμε, σε έναν μέσον όρο που υπάρχει στην εποχή μας. Ξαναλέω για τον άνδρα, τι είναι? Σακάκι, παντελόνι. Μην τρέχουμε τώρα σε αυτές τις διαφοροποιήσεις, λίγο πιο στενό. Να είναι καμπάνα το παντελόνι, να είναι στενό το παντελόνι, να... τίποτα. Θα έχουμε μια συντηρητικότητα. Ακούστε με, παιδάκια. Θα έχουμε μια συντηρητικότητα. Μη σπέβδομαι να ακολουθούμε τα δεδομένα της μόδας. Αλλά είπαμε ότι η μόδα έχει και ένα άλλο μέρος. Το πώς σκεφτόμαστε. Αυτό θα το προσέξουμε. Είναι γνωστό ότι η μόδα είναι στους ανθρώπους του κόσμου τούτου. Μάλιστα. Ερωτώ. Μήπως και οι Άγιοι δεν ντύθηκαν με τη μόδα της εποχής τώρα? Όταν εμείς φοράμε ράσα, ξέρετε τι είναι? Είναι η μόδα μιας περασμένης εποχής που δεν εξελίχθηκε. Οι Άγιοι δεν φορούσαν, τι φορούσαν? Τα ρούχα της εποχής του. Ο Χριστός τι φορούσε? Φορούσε τα ρούχα της εποχής του. Έβαλε κάτι διαφορετικό? Όχι. Φορούσε τα ρούχα της εποχής του. Αλλά στο θέμα της νοοτροπίας, το πως σκέφτεται ο κόσμος, το λέγω για τρίτη φορά,
θα πρέπει να προσέξουμε πολύ. Ο κόσμος που βρίσκεται μακριά από το Θεό σκέπτεται ηλιστικά, σκέπτεται αθεϊστικά πολλές φορές, σκέπτεται αμαρτωλά. Και λέμε ότι μόδα είναι σήμερα να διασκεδάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Να πηγαίνουμε στις καφετέρειες είναι μόδα. Όχι, δεν θα πας στην καφετέρια. Εδώ πρέπει να συμβαδίσουμε με τη μόδα. Όχι, διότι τι είναι η μόδα, τι είναι αυτά όλα που λέμε? Η νοοτροπία του κόσμου τούτου. Είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή: μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εκείνα τα εν το κόσμο, αυτά που είναι μέσα στον κόσμο, δεν είναι παρά η νοοτροπία του κόσμου. Είναι το πώς σκέφτεται ο κόσμος. Λοιπόν, προσέξτε. Μα θα μας γελάσουν οι άλλοι. Γιατί θα σε γελάσουν? Το ότι δεν πηγαίνεις στην καφετέρια και κάθεσαι σπίτι σου με τους φίλους σου για να κουβεντιάσετε κλπ. Πρέπει να πάω εκεί ή να σκέφτομαι ηλιστικά και όχι πνευματικά και θα με γελάσουν οι άλλοι? Και γιατί να μην γελάσω και εγώ για αυτούς, αν το πάρετε έτσι? Γιατί πρέπει να γελάσουν αυτοί και να μην γελάσω εγώ για αυτούς? Μα θα μου πείτε, αυτοί είναι οι πολλοί και πρέπει να ακούμε τη γνώμη των πολλών. Χριστιανοί να μην είμαστε, χριστιανοί να μην είμαστε και με τη φιλοσοφία να τρεφόμαστε. Ξέρετε τι έλεγε ο Σωκράτης? Δεν έχει αξία η γνώμη των πολλών, αλλά η γνώμη του ενός, η γνώμη του ηδήμονος, του γνώστου. Λοιπόν, παιδιά, ας προσέξουμε τη μόδα ως τρόπον του σκέπτεσθε. Το σθε με αλφα γιώτα, είναι απαρένθατο. Αυτά που μαθαίνετε με τη σέσουλα στο σχολείο. Λοιπόν, είναι ο τρόπος του σκέπτεσθε. Αυτό είναι η μόδα. Ας προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ. Ως προς δε τα εξωτερικά πράγματα, δηλαδή το πως αντιθούμε, θα φάμε και τα λοιπά, προσέξτε, μη σπέβδομαι εάν κάτι δεν έχει παλιώσει, ώστε αυτό που πάλιωσε πια να μην προκαλεί τίποτε, να μην είμαι θα κυνηγή της μόδας. Και ξαναλέγω, θα υπάρχει συντηρητικότητα, θα υπάρχει και σεμνότητα. Πώς θα κουρευτώ? Τη μια φορά είχαμε εκείνες μαλούρες, τις πλεξούδες και τα πολλά στα γόρια, έτσι που να μοιάζουν σαν κορίτσια, με εκείνα τα πολλά μαλλιά. Τώρα έμαθα ότι κουρεύονται με ψηλή μηχανή. Ακόμα δεν ήρθε στη Λάρισα το φαινόμενο. Θα έρθει όμως, θα έρθει. Γιατί να κουρευτώ με την ψηλή μηχανή ή να αφήσω μαλλιά σαν χέτι λεονταριού? Υπάρχει λόγος? Δεν υπάρχει, θα λέγαμε, το σεμνό και το συντηρητικό. Θα αφήσω κάποια μαλλιά και θα τα κόψω όσο πρέπει να τα κόψω. Για τα γόρια μιλάω τώρα, έτσι, για τα γόρια. Αυτό θέλω να πω. Μην τρέχουμε πάντα για αυτό το κάτι καινούριο, γιατί είναι μια αλαζονία του βίου, η οποία οπωσδήποτε δεν θα μας οδηγήσει σε καλό αποτέλεσμα. Αυτά και για τη μόδα.